Παρ' όλα αυτά έχετε μόνο ένα λεπτό για να συγκεντρώσετε τα υλικά. Είναι πολλά? Έχει κάποια. Τώρα έχει πολλά, κάποια. Σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να τα θυμηθείς εσύ και να τα πεις πολλές φορές. Θέλω συγκεντρωμένο. Θα πάρει και εσύ να τρέξεις. Εγώ είμαι έλουρος. Ναι, μη φοβάσαι. Ασφάλεια έχεις κάνει? Όχι, αλλά δεν πειράζει, το έχουμε. Λοιπόν, ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Λάδι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Αλάτι, πιπέρι, ναι, κανέλα. Μοσχοκάριδο. Άστα, φύγε. Μοσχοκάριδο. Γαρίφαλο, πελτέ. Ωραία. Θα πάρουμε αυτό. Τι άλλο? Ναι. Έλα, θέλουμε μακαρόνια. Τι μακαρόνια? Ναι, ριγατόνι. Ναι. Τέλεια. Θέλουμε κρεμμύδι, σκόρδο, καρότο. Ωραία πράγμα. Καρότο. Ναι. Θέλουμε γάλα. Γάλα από το ψυγείο, ναι, γάλα. Και τυρί τριμμένο. Ναι. Γρήγορα, 14. Ναι. Και corn flour θέλουμε. Και corn flour πάρε. Τυρί δεν έχει μέσα, κεφαλοτύρι. Τυρί. Κεφαλοτύρι. Και corn flour. Πάρε ό,τι τυρί έχει. Corn flour. Καλά, θα το ρίξουμε στο τέλος. Corn flour πάρε. Πού είναι. Corn flour κάτω στα λεύρη, κάπου θα είναι. Καλά. Τέλος χρόνου. Okay. Ξεκινήσαμε καλά, πήραμε αρκετά υλικά, μετά δεν ξέρω τι έγινε. Για να δούμε τι πήραμε και τι αφήσαμε. Μακαρόνια ριγατόνι, τα πήραμε, το είδαμε όλοι. Είμαστε μάρτυρες. Κρεμμύδια. Ναι. Και αυτό το είδαμε. Σκόρδο, καρότο. Καρότο. Πελτέ ντομάτας. Όλα αυτά τα πήραμε. Κύβο λαχανικών δεν πήραμε. Γάλα πήραμε. Corn flour δεν πήραμε. Κεφαλοτήρι δεν πήραμε. Μοσχοκάριδο. Ναι. Πήραμε. Κανέλα. Πήραμε. Γαρίφαλο. Πήραμε. Συσάρτα στον ανήφορο. Αυτό. Ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Τέλεια. Okay. Δεν πήραμε λοιπόν κύβο λαχανικών, corn flour και κεφαλοτήρι. Ναι. Τι χρειαζόμαστε? Θα το σκεφτώ. Νομίζω το corn flour είναι πιο βασικό. Okay. Αλλά θα το σκεφτώ, γιατί ούτως όλες αυτά είναι για το τέλος και στα τα δύο. 13 λεπτά. Okay. Θα μπεις μέσα να πάρεις ένα από τα τρία υλικά που δεν πήραμε. Okay. 27 λεπτά δικά μας. Τέλεια. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Πάμε. Βάζουμε γαντάκι. Ναι, βάλε γαντάκι, ξεκινά. Τέλεια. Λοιπόν, σ' ακούω. Ναι, το κρεμμυδάκι σου. Ξεκινά με το κρεμμύδι σου. Ωραία. Κατσαρόλα τέτοια τι φέρνω. Τι θέλεις? Ένα βαθύ τηγάνι, θα δεις, ένα βαθύ τηγάνι καπάκι αν έχει, ναι, χωρίς το καπάκι δεν το χρησιμοποιήσουμε, αλλά... Ωραία. Άρτε, είναι προσφορά με το τηγάνι, ναι, μας... Okay. Εδώ, οπότε ξεκινήσουμε. Εδώ να βλέπουμε. Καλέ, ναι. Τι είμαι τέτοιο. Πάνω εδώ να βλέπουμε τι ακριβώς κάνεις. Μα είναι βρώμικα. Δεν πειράζει, καθαρά είναι εδώ, είμαι τα κάθαρα. Να μην το λερώσω, λέω. Δεν πειράζει, όλα εδώ θα τα καθαρίσεις. Έχω ένα θέμα εγώ με αυτά. Ναι, αλλά πρέπει και εμείς να βλέπουμε τι κάνεις. Σωστός. Μπορεί να το εξαφανίσεις το κρεμμύδι, να βγάλεις από κάτω έτοιμο, καθαρισμένο. Τέλεια. Να βάλω το νερό. Ναι, βάλε λίγο νεράκι άμα θέλεις το βραστήρα να βράζει στο μεταξύ. Να γίνεται. Πώς τους βλέπεις? Δεν ξέρω. Πώς θα βγει? Εντάξει, αρχή είναι ακόμα, αλλά λίγο χαλαρή. Ναι. Ούτε άγχος φαίνεται να έχω. Μπράβο, τρέψε το κρεμμυδάκι σου. Ωραία. Ωραία. Ναι. Όλο. Όλο, ναι. Όλο. Γιατί ο κοιμάς είναι. Μετά για να μιλήσουμε λίγο. Όλο. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως μας χρειάζεται. Σε ποια ηλικία ξεκίνησες, κατάλαβες ότι θες να κάνεις μόνο αυτό? Α, από πολύ παλιά. Δηλαδή από παιδί. Ναι. Ήταν ξεκάθαρο. Μήπως θα πρέπει να βάλουμε με πιο βαθιά κατσαρόλα? Πιο βαθύ τηγάνι. Έχει εκείνη την κατσαρόλα. Όχι, κατσαρόλα στο τηγάνι. Το βαθύ τηγάνι. Ό,τι θες. Ναι, τρίψε το κρεμμυδάκι, τρίψε. Βάλε και το σκορδάκι σου. Γρήγορα, μια σκελίδα, δύο σκελίδες να τι έχει καθαρίσει. Ωραία, κομμένες. Ωραία. Κομμένες τις θες. Χώρος, έτσι. Ναι. Είναι δύσκολος ο χώρος, δύσκολο να μπει κάτι. Εντάξει, ναι. Το αγαπούσα πολύ όμως. Δεν το σκέφτηκα. Δεν ήταν το πράγμα που σκέφτηκα όταν έκανα σπουδές και τέτοια. Ήξερες ότι το ταλέντο θα αναδειχθεί, ρε παιδί μου, ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Δηλαδή μπορεί να τα βάλει έτσι, να παλέψει στο χώρο αυτό το δικό σου. Δεν το σκέφτηκα ποτέ όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ξεκίνησα γιατί το αγαπούσα, το έκανα γιατί το αγαπούσα και άρχισα να δουλεύω γιατί το αγαπούσα. Πώς δουλειά, πώς έγινε δηλαδή, πώς μπήκε στα Όχι, ξεκίνησα, πήρα μέρος σε ένα διαγωνισμό όταν ήμουν ακόμα στη σχολή μου. Ναι. Το σκόρδο σου τρίβεις? Ναι. Όχι, δεν χρειάζεται να το τρίψεις. Αν θες να το κόψεις. Αλλά και δεν πειράζει, άστο okay. Τώρα. Ωραία, και μετά καθαρίζεις το καροτάκι και το τρίβεις σε ένα άλλο μπολάκι. Ένα άλλο πιατάκι. Ναι, στην άκρη.
Πώς ξεκίνησα. Mm-hmm. Όταν ήμουν στη σχολή, τέλος πάντων, όταν ξεκίνησα τη σχολή, στο δεύτερο έτος της σχολής που τελείωνα, είχε γίνει ένας διαγωνισμός για σχεδιαστές μόδας, οι οποίοι είναι αρχικά στην Ελλάδα, ας πούμε, πανελλήνιος, ο οποίος είχε και έναν τελικό μετά στο εξωτερικό. Οπότε δήλωσα συμμετοχή, πήρα μέρος, όπως και πολλά άτομα, ναι, πολλές σχολές στην Ελλάδα. Κέρδισα τον εθνικό τελικό. Μπράβο. Οπότε μετά ουσιαστικά πήγαιναν στο εξωτερικό, στη Σιγκαπούρη, οι νικητές που ήταν από 24 χώρες, δηλαδή ο νικητής από κάθε χώρα, ναι, με τρία ρούχα. Ένα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ένα καρότο σε βολεύει, οκ. Ένα καρότο, ναι, και είναι και αρκετό. Εντάξει, σχεδόν όλο τριμμένο στο χοντρό, έτσι, στη χοντρή πλευρά. Μάλιστα. Και το επόμενο που θα κάνεις είναι να βάλεις το τηγάνι με λίγο λάδι πάνω, να αρχίσει σιγά σιγά να ζεσταίνεται. Okay. Για να αρχίσουμε τον κυμά. Πήγα στον τελικό, ήταν από 24 χώρες νικητές. Έγινε ο τελικός, Σιγκαπούρη. Κέρδισα εκεί. Οπότε, πρώτη θέση, ναι. Μπράβο. Οπότε ουσιαστικά το έπαθλό μου. Λουκάς, πώς θερμοκρασία το θες? Βάλ' το τύπου στο 8 τώρα να είναι, που θα ρίξει το λάδι για να πάρει λίγο μπροστά. Απλά να είναι στο κέντρο του ματιού σου, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Πείτε. Έγινε ο τελικός, κέρδισα. Οπότε το έπαθλό εκεί για τον νικητή, ας πούμε, για την πρώτη θέση, ήταν να πάρει μέρος στην εβδομάδα μόδας Κοπενχάγης. Παστίτσια είναι με. Δεν ξέρω. Αρχικά εγώ δεν ξέρω ότι τα παστίτσια είναι μερικά τόνι. Αποδομημένο είναι κανονικό. Ναι, μακαρόνια το φούρνο κανονικά. Τελειώνοντας πια τη σχολή, δηλαδή το καλοκαίρι που είχα τελειώσει τη σχολή. Κάτι πρέπει να κάνω, συγγνώμη, ναι, σας διακόπτω. Όχι. Είμαι πολύ ενοχλητική, το ξέρω. Βάλε το λάδι να ζεσταίνεται και ετοίμασε το. Όταν δεις ότι το λάδι σου είναι έτοιμο, έχει ζεσταθεί αρκετά, αρχίζει να ρίχνει τον κυμά σου μέσα. Μάλιστα. Ξύλινη κουτάλα θέλω να έχει. Ναι. Σπάσουν λίγο το κυμά, μην το ρίξετε έτσι ολόκληρο. Μπράβο, μάλιστα, σε μεγάλα κομμάτια. Και έδειξα από εκεί την πρώτη μου συλλογή στα πλαίσια της εβδομάδας μόδας και από εκεί ουσιαστικά άρχισε να το ρίχνεις. Και αρχίζει ουσιαστικά μετά ένα κομμάτι που κάποια περιοδικά γράφουν, κάποια media παίζουν. Αυτό λέω, όλα αυτά τα αποτελέσματα μαθαίθηκαν στην Ελλάδα, δηλαδή. Ναι, γράφτηκαν, καλύφθηκαν και από περιοδικά εδώ. Μπράβο. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Μάλιστα. Την είδαν κάποιοι στη λίστες, κάποια περιοδικά, κάποια, και ξεκίνησε λίγο να παίρνει το πράγμα το δρόμο του. Και κάπως έτσι ο ένας. Θεράκι να κεράσω ή όχι. Ο ένας με τον άλλον. Θέλετε. Όχι. Α, σου πούμε όταν έρθει η ώρα. Άρχισε, λοιπόν, 3-4 λεπτά τον κυμά σου. Ναι. Τον γυρνά από την άλλη πλευρά. Ναι. Και μετά αρχίζουμε να προσθέτουμε κρεμμύδι, σκορδάκι και το καρότο. Εμβλεπούν καθόλου τον χρόνο. Ναι. Είναι καταλάβανε. Και σε συνέντευξη ο Μάρκος του. 7 λεπτά, πέρασαν 7 λεπτά και ακόμα τώρα αρχίσαν να κάνουν πράγματα. Μάρκο, έχω να σου πω κάτι. Πες μου τι θες. Ο αδερφός μου είναι τρελός θαυμαστής δικό σου, να ξέρεις. Αλήθεια. Τρελός. Έλα. Τρελός. Δεν ξέρω τον κοιμάζω. Να τον χάσουμε. Συγγνώμη τώρα, κάτσε, μιλάει η κοπέλα. Περίμενε. Μην την ξεχνάς τώρα. Τι κάποτε. Ένα καλοκαίρι, ήμασταν πιο μικροί. Λοιπόν, στο χωριό είχαμε μαζευτεί όλοι μαζί και βλέπαμε τον Γελόν Λαβέ. Εκπληκτική παράσταση, έτσι, πολύ γέλιο. Και, λοιπόν, και κάποια στιγμή, και αυτή, όντως, κάποια στιγμή είχε σταματήσει να αναπνέει αυτός από το γέλιο. Ρε, να του κάνω έτσι, είχε αλλάξει πόσα χρόνια. Τρελαίνεται. Καλά τώρα για το χαλβά. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Δεν μπορούσε, είχε σταματήσει. Ρε, παιδί μου, για το χαλβά, ιδέ, χαμός. Σε λιγάκι να ρίξει κρεμμύδι, σκόρδο, ναι, κρεμμύδι, σκόρδο, καρότο. Ναι. Έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη αυτό, παίζω ένα νούμερο. Ναι. Πατέρα γιο, νομίζω, έκανα από αυτά τη σειρά. Ναι, πατέρα, ναι. Και είναι ένας από κάτω, τρίτη σειρά, τέταρτη και γελάει, χτυπιέται. Εγώ το πιάνω και στην άκρη του διαδρόμου. Πηδάω από τη σκηνή, κατεβαίνω και πάω πάνω του. Εμένα μ' άρεσε, επειδή μου τον έλεγα γέλα. Ναι. Και του έκανα κι άλλα, του λέει, το βγάλανε έξω σηκωτό. Έμεινε, το βγάλανε δηλαδή άσχημα. Το είχαμε αυτό που στο σπίτι μου. Ναι. Το είδα, αφού του λέω αναπνέει, είσαι καλά, του λέω. Εγώ δεν καταλάβω. Έλα, κρεμμύδι, σκόρδο, κρεμμύδι. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, αγαπάει Μάρκο. Αγαπάει Μάρκο. Έτσι είναι. Χαλαρουίτα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, όλη η κουζίνα μας εδώ όμως σκοβολάει, έτσι, κρεμμυδάκι, σκορδάκι. Εντάξει. Ωραία είναι. Τρίψτε το λίγο κάτω στον πάτο, ναι, να ζεσταθεί λίγο οι κοπελτές. Μάλιστα. Τέλεια. Και ετοίμασε τα μυρωδικά σου. Θέλω την κανέλα σου, το μοσχοκάριδό σου, ό,τι έχεις σε τρεις φέρτα. Τα θέλει όλα σου. Τα όλα μου τα θέλει, ναι. Τέτοιος είναι. Ωραία, την κανελίτσα θα τη ρίξουμε όταν ρίξουμε το νερό, αφού είναι ξύλο, okay. Κάβω. Μάρκο, καταλαβαίνεις. Είμαι παιδί, είμαι κορίτσι από σπίτι. Φαίνεται, και για σπίτι. Φαίνεται. Καταλαβαίνεις τώρα. Και για σπίτι, το τόνισε. Και για σπίτι, το τονίζω. Ναι. Το τονίζω και εγώ. Και για σπίτι. Έτσι, παιδιά, έτσι. Τηλεφωνήστε τώρα. Και για σπίτι. Δεχτές μόνο σοβαρές προτάσεις. πάρε, τεσσούρο εδώ. Ρίξε κανελίτσα μέσα. Κανελίτσα ξυλαράκι έχουμε να ξέρεις. Όχι, μην τη ρίξει τότε αφού έχει ξύλο. Θα το βάλουμε προς το τέλος. Όχι. Βάλτε μετά όταν θα ρίξουμε το νερό να βράσει. Ρίξε τα υπόλοιπα. Λίγο γαρίφαλο και πιο πολύ την κανέλα δεν την έχει, μοσχοκάριδο. Ξύλουκα, έχεις εσύ. Ναι. Πολύ καιρό. Ναι, κάποια χρόνια. Α,
Αλάτι πιπεράκι δεν βάζουμε. Τι, αλάτι πιπεράκι δεν βάζουμε. Αλάτι πιπέρι σε λίγο. Είμαι νοπλητική, το ξέρω. Στον άνθρωπο, γύρνα τα μέσα να τσιγαριστούν και αυτά όλα. Να δούμε και αν που έχει σχέση εδώ μέσα. Έτσι να τσιγαριστούν και τώρα όπου να είναι σε λίγο. Βλέπει όμω το έρωτα σε πόσο δημιουργικό σε κάνει. Εμπνέεται, σχεδιάζει. Έτσι, έτσι. Βέβαια, ένα άνθρωπο που είναι ερωτευμένο. Το νεράκι. Ειδικά ο καλλιτέχνη δεν μπορεί να δημιουργήσει. Έτσι, πόσο είναι. Νεράκι θέλει. Κοίταξε. Ένα λίτρο θέλω μέσα. Α, εκεί. Okay. Ένα λίτρο. Φαντάσου. Είμαστε. Ωραία. Καλά από χρόνο. Ναι, είμαστε καλά. Θα το πάμε λίγο στο γρήγορο, αλλά είμαστε καλά. Λίγο παραπάνω, δεν ξέρω. Ξέρω. Ναι, ένα λίτρο. Είπαμε ένα λίτρο, πόσο έχει βάλει. Να μου πει, Μάρκο. Ωραία. Τι λάθο έχει γίνει. Είμαι σίγουρο το ξέρει. Αδιάβαστο γιατί. Όχι, το ξέρει. Το έχει καταλάβει. Τι δεν έχει πει. Ναι, νομίζω σε αυτά που έχει κάνει. Έχει γίνει λάθο σε αυτά που δεν έχει κάνει. Τι. Δεν έχουν μπει τα μακαρόνια. Αν συνεχίσει έτσι, θα τον πάρουμε κριτή σε μαγειρικό. Ναι, όντω. Ναι. Πότε θα γίνει αυτό. Δεν ξέρω πώ το έχω γίνει. Όχι, δεν ξέρω. Μάλλον δεν έχω καταλάβει. Ότι έχω δεκαπέντε. Είναι οριακά. Κατάλαβε. Ακόμη δεν το έχουν καταλάβει. Μάλιστα. Λοιπόν. Κάτι βλέπω. Εντάξει, μέσα να τα ρίξει. Αλλά τα πιπεράκι μετά. Ετοιμάζω τώρα. Ναι, ναι, ετοίμασέ τα. Τι κάνουμε τώρα. Καλά. Ετοιμάζει το ζυμαρικό όταν πάρει βράση το, η σάλτσα της να το ρίξει μέσα για να αρχίσει να βράζει. Δεν θέλουμε 10 αργήσει. Λεπτά. Όχι, δεν έχουμε. Όχι, 10 λεπτά θέλουμε για το ζυμαρικό. Α, εντάξει. Θα τα ανακατέψει καλά και μετά θα βάλουμε γάλα και κορφλάρι που λέμε, αλλά τι πιπέρι. Άρα τα βράζουμε εκεί μέσα. Ναι, μαζί μέσα στη σάλτσα. Βράζει μέσα, γι' αυτό το λέμε στο τηγάνι. Α, μάλιστα. Εντάξει, παιδιά. Μου κάνει εντύπωση που τα βάζει όλα μαζί. Ναι. Και καθαρή, έτσι, βλέπετε. Ε? Έτσι. Και καθαρή. Σημειώστε και αυτό. 2 μέτρα γυναίκα. Τέλεια, έτοιμη τέλεια, τέλεια, τέλεια. Έτοιμο νηφικό, δωρεάν. Λοιπόν, ρίξε και την κανελίτσα και... τώρα μια που βράζει. Πριν ρίξεις τη μαρικά λίγο να πάρει. Κυριότερο. Τέλεια. Μα σε πιέζει να παντρευτείς. Όχι, δεν θέλει. Όχι. Γιατί? Γιατί μου λέει, οι άντρες σήμερα, κορίτσι μου, είναι λίγο αλλού. Οπότε μου λέει, μια χαρά είσαι όπως είσαι. Σε τι φάση είναι, έχει αρχίσει να βράζει. Ναι. Ανακάτεψε καλά και ρίξε το ζυμαρικό και δες αν το νερό είναι οκ, okay, αν φτάνει για όλα ή αν πρέπει να συμπληρώσει λιγάκι. Τώρα λοιπόν, μπορείς να μπεις και εσύ. Εγώ λέω... Το βάζω το ζυμαρικό. Ναι, ρίξτε το ζυμαρικό. Εγώ θα μπω να πάρω corn flour, νομίζω, γιατί είναι βασικό μαζί με το γάλα. Mm-hmm. Ενώ το τυρί το βάζει ενώ για να ανακατευθεί να είναι λίγο καλύτερο. Το corn flour είναι βασικό. Φαντάζομαι τον πατέρα. Εννοεί τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Από εδώ και πέρα. Μπορώ να μπω σε λίγο, εννοώ, όχι τώρα. Όποτε θες. Εντάξει, λίγο. Λοιπόν, okay, να το σκεπάσω για να μην έχουμε θέματα. Ναι, άμα θες, σκέπασε το. Απλά να τα ανακατεύεις κάθε τόσο ναι, λιγάκι. Ναι, καλέ. Okay. Για να βράσει. Ωραία, το αλάτι πιπέρι σου το έχει στην άκρη. Όταν κοντεύουν, θα τα δούμε, θα σου πω περίπου. Αυτό το παίρνω, έτσι δεν θέλουμε άλλο. Δεν το θέλει άλλο. Είναι εντάξει το νερό που έχει μέσα, έτσι το τσέκαρε εννοώ το νεράκι, ότι είναι μπόλικο. Ωραία. Ναι, παιδί μου. Okay, okay. Αξιάστε αυτό εδώ, άμα χρειάζεται. Α, να το αφήσουμε, ναι. Ναι, ανακατεύστε το. Εντάξει, είναι καλό εννοώ το υγρό, έχουν υγρό, έτσι. Έχουμε. Άμα θες, βάλει λίγο παραπάνω. Λίγο κόμι. Ένα τσάκι παραπάνω, βάλει, δεν πειράζει, είναι λίγο περισσότερο. Λίγο κόμι νερό. Λίγο. Ζεστό είναι, ρίξτο. Ωραία, το γάλα το έχει εκεί στην άκρη, βάλει ένα φλιτζανάκι. Θέλουμε ένα φλιτζάνι γάλα, α πούμε. Ένα φλιτζάνι, ναι. Οπότε θα μπω να πάρω το corn flour, να βάλεις μια κουταλιά τσούβας corn flour μέσα να το αναμίξει με το γάλα ναι, και ναι, να το έχεις στην άκρη όταν τελειώσει ο βρασμός από τα μακαρόνια που θα σου πω. Mm-hmm. Να το ρίξεις μέσα να το ανακατέψεις πάνω στη φωτιά για να δέσει λίγο περισσότερο. Τέλειος. Okay. Για πέρα τώρα, εσύ θεολογία τελείωσες, ε? Τη θεολογική έχω τελειώσει, ναι. Δεν το εξάσκησες ποτέ. Ποτέ. Γιατί? Δυστυχώς, εντάξει, τα θρησκευτικά δεν είναι και πολύ αγαπητό. Έκανες τα χαρτιά σου. Έκανα κανονικά για αναπληρώτρια ανά την Ελλάδα γενικότερα, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Και? Και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Ναι, αλλά μετά έκανες και κάτι άλλο. Α, το δεύτερο πτυχίο. Βέβαια. Α, βλέπω, είστε διαβασμένος, όλα τα ξέρεις. Εδώ θέλουμε να δώσουμε το κορίτσι μας αυτό. Μ' αρέσει, καλή διαφήμιση. Θεολογία έχουμε τελειώσει. Μετά όμως, περιμέναμε να διοριστούμε, δεν μας έκατσε, δεν πειράζει. Αλλά μπορεί να γίνει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, ναι, ναι, ναι. Και πήγαμε, σπουδάσαμε τι. Βρεφονή πιοκόμος. Δεύτερο πτυχιάκι. Δεύτερο πτυχιάκι. Το μάτι σου το έχει τσεκάρει, την εντάξει. Αυτό νομίζω. Είναι στο 8. Μιλάμε όμως, μην είσαι ενοχλητικό. Το όχι. Αυτό θες να το κάνεις, έτσι. Σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Γενικότερα μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά. Mm-hmm. Τώρα περιμένω να πάρω και ένα χαρτί έξτρα σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό είναι ένα καλό στοιχείο, ότι σ' αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά, θα γίνει και καλή μαμά. Καλή μαμά. Ωραία. Μου έχει κάνει το καλύτερο promotion, έτσι. Μπορεί. Να σου κάνω και εσένα δηλαδή. Ναι, είναι επιμένη. Ναι. Σε δύο επεισόδια. Δεν κατάλαβα. Μπαίνω λοιπόν, μπορεί να πεις όποτε θέλεις να πάρεις corn flour. Οκ, okay, τέλεια. Σε θέλω γρήγορο, έλουρο, μπαμ μπαμ. Κοίτα να το βρεις με την πρώτη, έτσι. Έλα. Μην χάσουμε χρόνο. Άρε, βλέμμα γερακίσιο. Αμέσως okay, το βρήκε. Μπράβο, για δες λίγο, για δες λίγο τα μακαρόνια σου τι κατάσταση είναι. Ανακάτεψε τα λίγο. Ανακάτεψε τώρα μόλις. Δεν βρίσκουν το προϊόν που θέλουμε, το υλικό. Είναι κρυμμένο από πίσω και χάνουν χρόνο. Okay.
Λουκά, βράζει, βράζει το μακαρόνι. Τέλεια, εννοώ, οκ, okay, εντάξει. Όχι, είμαστε σε καλό δρόμο. Ωραία, ανακατεύει το κάθε τόσο. Να το αφήσω όμως να μην το πολύ ανοίγω για να μην σταματήσουμε το βρασμό. Θέλουμε μέσα στο φλιτζάνι το γάλα που έχει βάλει μια κουταλιά τη σούπα corn flour, το αναμειγνύει να υπάρχει και στην άκρη. Το βάζω από τώρα. Όχι, όχι, στο τέλο σου πω το ρίξα. Απλά έχετε από τώρα έτοιμο, να είναι έτοιμο. Τόσο. Μια κουταλιά τη σούπα. Ναι, οκ. Okay. Εκεί, εντάξει, και λίγο λιγότερο να βάλει, δεν πειράζει. Κάπου εκεί. Ωραία, τα ανακατεύει μέσα. Οκ. Τα ανακατεύει μέσα. Ανακατεύεις το καλά, καλά, καλά. Δεν το δει ο επίδευσος γαμπρός. Ναι, μην το λέμε, μην τα το καλά. Γιατί άμα βλέπει και με τη μάνα του, κατάλαβες, αρχίσει αυτή. Η πεθερά τώρα, αυτό δεν είναι. Ναι, πω, πω, πανεπρόκοπη γέ μου, που να μπλέξεις. Να βάλει μες στο γάλα. Ναι, τα κλασικά, ναι, ναι, οι πεθερές. Ειρήνη, θες να ετοιμάσεις εδώ τα δύο πιάτα, να τα έχεις έτοιμα, να είναι στημένα, για να απλά όταν το φέρεις να είσαι έτοιμη. Αχ, ευχαριστώ. Μια που ούτως ή άλλως δεν έχουμε τώρα κάτι να κάνουμε και περιμένουμε. Λοιπόν. Ωραία, βρες μου και δύο ωραία πιατάκια. Εγώ πάω λίγο μέσα τα κορίτσια εδώ. Και φαντάσου ότι θα είναι λίγο λιγαρές, οπότε πάρε πιο βαθύ μάλλον. Πώς μας βλέπεις, πώς μας κόβεις. Καλά μας κόβω. Πάντα χαμογελαστές. Πάντα. Ειδικά η Δημητριάννα είναι πάντα χαμογελαστή. Για πείτε τι γίνεται εδώ. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τώρα. Τι κάνουνε, ναι. Παστίτσιο του Λουκά. Ναι, δεν είναι το κλασικό παστίτσιο. Ναι, το ναι, αυτό το καταλάβαμε. Το καταλάβατε, ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Είναι τα υλικά του παστίτσιου. Απλά από εδώ μέσα, μέσα στο τηγάνι. Ναι. Ανυπομονούμε να δοκιμάσουμε. Ναι, ανυπομονούμε. Πρέπει να είναι ωραίο, γιατί αυτά που έχουν βάλει μέσα, τα μπαχαρικά, τα κρυμμυδάκια, τα σκορδάκια, μυρίζουν πολύ ωραία. Και σε χρόνο τα καλά τα πάνε. Ναι, τα πολύ καλά θα γίνουν, λογικά προλάβανε. Ναι, έτσι, ναι, γιατί ναι. Στην αρχή δεν τα είχαν βάλει καθόλου και. Όχι, εντάξει, δεν θέλουν πολλά λεπτά ναι, τα μακαρόνια, επειδή δεν θα παραβραστούν κιόλα. Βέβαια. Να είναι λίγο αλτέντε. Αλτέντε. Ναι. Ξέρει και τι έννοιε τη μαγειρική τρομάρα μα. Εντάξει. Ανακάτεψε. Δοκίμασε πρώτα, μην το φουντώσει τελείω. Όχι, μην φοβάσαι. Και βγάλε μια κουταλιά να δοκιμάσει ένα μακαρονάκι και λίγη σάλτσα. Να δει τι γίνεται. Ανακάτεψε καλά-καλά. Μπράβο. Θέλει ακόμα λίγο, μην ένα λίγο λεπτάκι. Ο, εντάξει, οκ. Okay. Το μακαρόνι κρατάει να ξέρεις. Μια χαρά. Εντάξει. Ναι. Έχουμε ελπίδα ότι θα πάμε καλά και σήμερα. Ναι. Ναι. Άμα νικήσαμε χθες, τώρα σήμερα δεν θα νικήσουμε. Που έχετε πάρει και το κολλάει εδώ τον αέρα της κουζίνας. Ναι. Το κυρούλα και αυτή από εδώ, ε. Χαμός τώρα, σε βλέπετε τον Άκη στην Κύπρο. Λοιπόν, 2,5 λεπτά έχουν απομείνει. Πάω μέσα γιατί θα σερβίρουν τώρα να δούμε τι πιάτο είναι αυτό που ετοιμάζουμε. Ανυπομονούμε. Μακάρι να είναι νόστιμο, να φάμε κάτι καλό. Και να υπάρχει και ανταγωνισμό. Εντάξει. Ναι, εννοείται, ναι. Τα λέμε σε λίγο. Τα λέμε. Ωραία. Τι γίνεται, Λουκά. Εμείς κοντεύουμε. Μπράβο. Βλέπω το χρόνο, οκ. Τι λέμε τώρα. Εντάξει, ούτως ή άλλως κατευθείαν είμαι στο πιάτο να πάει. Δεν έχει κάτι άλλο να βάλουμε. Είναι okay. Βλέπω πολύ νεράκι με στο τηγάνι. Okay. Ναι, το χρειαζόμαστε. Τι περιμένουμε να. Θες να βάλεις λίγο ακόμα κονφλάουρ μέσα, ένα τσακ. Με λίγο γάλα, σε πολύ λίγο γάλα. Πιο πολύ κονφλάουρ να τα ανακατέψει, να του δώσει μια τελευταία γυροβολιά. Θέλω να μην βάλουμε άλλο γάλα, να βάλουμε. Ωραία, ρίξε κονφλάουρ, αλλά ανακάτεψε το καλά. Λίγο όμως, έτσι. Για να σου πήξει λίγο παραπάνω. Εντάξει. Ανακάτεψε εδώ. Μη φοβάστε. Ανακάτεψε το γρήγορα, γρήγορα να. Ναι. Να γίνει ομοιογενές. Ωραία, και στην άκρη παντού. Ωραία. Να αρχίζει και πίζει. Ωραία, οκ. Okay. Και όταν δεις ότι θέλουμε να είναι ρευστό έτσι δαρές, ας πούμε, αλλά. Ναι, ρε παιδί μου, okay. Θέλει λίγο ακόμη. Ωραία, κοίταξε. Πάρε λίγο και θα τα στήσουμε ούτως ή άλλως κατευθείαν εδώ μέσα. Ναι. Οκ. Okay. Α, κορί, έχει πάρα πολύ ζουμί. Όπως θα πει και ο Μποτρίνης, σούπα. Πρέπει με κουτάλι να το φάμε. Η αλήθεια είναι ότι με το τυρί, αν το είχαμε πάρει λίγο, θα το βοηθούσε να γίνει ακόμα πιο. Βέβαια. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Σε αυτό το βήμα ήταν πιο χρήσιμο το κονφλάουρ παρά το τυρί. Το τυρί δεν θα κάνει μια δουλειά με το κονφλάουρ. Όχι, του δίνει κάτι στην. Λοιπόν, να σου πω είναι 40 κάτι, ναι, φέρτο σιγά σιγά, φέρτο. Α, στο μην το κλείνει, έλα εδώ. Φέρτο. Βάλ το πάνω στη βάση σου. Τέλεια. Και πάρ το. Ναι, μπράβο, πάρ το. Βάλε και στα δύο. Τέλεια. Μπράβο. Έτσι. Τέλεια. Εσύ, έπρεπε να πάρουμε την άλλη. Την κουταλά. Ναι. Δεν πειράζει, τώρα με αυτήν. Απλά να πάρεις και λίγο χαρτάκι για να μου προλάβεις. Το έχω δίπλα. Βάλετε στο ένα, βάλε και στο άλλο να έχουν και τα δύο. Τέλεια. Πόσο είμαστε το χρόνο. Έχεις ακόμα, αλλά τώρα τελειώνει. Εντάξει, αλατάκι. Όχι, αλατάκι. Σκούπισε εδώ, πιπεράκι φρέσκο τρίψε. Πιπεράκι φρέσκο. Τέλεια. Να βαγίσαμε και δυο μας από τα λάθη μας.
Σε συνόδευσε και ο Λουκάς στο χορό. Θέλω να πεις σε τι ηλικία τσακώθηκες με το χορό. Α, από μικρός. Δεν μιλάμε πολλά χρόνια. Μια χαρά, όπως εγώ τα καταφέρνω. Και εφημπρίο, εσύ πάρα πολύ καλή. Και εγώ κάνω και παραδοσιακούς χορούς. Συγχωρέουμε και καλά παραδοσιακούς χορούς. Μα τι βλέπει. Τι άλλο. Λοιπόν, εδώ, το φτιάξαμε το πιάτο όπως το φανταζόμασταν. Περίπου. Εντάξει. Είναι λίγο νερουλό. Είναι λίγο, με το τυρί θα ήταν λίγο πιο συμπαγές. Αλλά είναι από τη φύση του να είναι λίγο πιο υδαρές, ενώ όχι πιχτό-πιχτό. Άρα λοιπόν, ποιο θα πάει στον Έκτορα, ποιο θα πάει στα κορίτσια μας. Ποιο θα πάει στον Έκτορα. Εγώ νομίζω ότι στον Έκτορα πρέπει να πάει το από εκεί πιάτο. Δεν του το έχει καθαρίσει βέβαια τέλεια. Δεν πειράζει, μην αγχώνεστε γι' αυτό. Αλλά θα μα πει για τα υπόλοιπα, Έκτορα, όχι για το αν έχει λίγο λεπτά. Καταλαβαίνει, θα μα κρατήσει για τα υπόλοιπα. Οπότε αυτό νομίζω. Και εγώ νομίζω πρέπει να πάει αυτό. Είναι λίγο πιο πιχτό. Οπότε αυτό με το λίγο ζουμάκι παραπάνω. Θα πάει στα κορίτσια μας που τα. Όχι, έτσι μαζί με ένα κιλό ψωμί να βουτήξουν λίγο. Ωραία. Έλα, Μάρκο, έλα. Ειρήνη! Τα κορίτσια μας.